οι μειονότητες στο κοινωνικό ιστό χαίρουν μεγαλύτερου σεβασμού. Η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Όμως, το μπέρδεμα των ρόλων κάνει τα ζευγάρια να έχουν χάσει τον μπούσουλα. Ποιος είναι ο ρόλος του ενός, ποιος είναι ο ρόλος του άλλου. Και εκεί χρειάζονται τα ζευγάρια βοήθεια. Εγώ να σας πω το εξής επ' αυτού. Χαίρομαι τόσο πολύ και εκτιμώ τόσο πολύ τους ανθρώπους, εσάς συγκεκριμένα, οι οποίοι είπατε κάποια στιγμή, είπατε απόψε. Εγώ, η παρουσία σας αυτό λέει. Εγώ χρειάζομαι να μάθω, χρειάζομαι βοήθεια. Θέλω να γίνω καλύτερος. Αυτό εγώ το θαυμάζω απεριόριστα. Το εκτιμώ όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πόσο θα ήθελα να είχε πει και η μητέρα μου το ίδιο πράγμα. Δεν είχε, συμφωνώ. Δεν είχε. Υπάρχουν όμως γονείς, ακούστε τώρα αυτό το τραγικό. Αυτό το τραγικό. Οι οποίοι ουδέποτε θα θέσουν στο σκαμνί, στο λάθος έκφραση, στο σκαμνί, τον εαυτό τους υπό αμφισβήτηση και να πούν, ρε παιδί μου, μήπως δεν τα κάνω καλά, μήπως κάνω λάθη, μήπως κάνω κακό στο παιδί μου. Αυτό είναι το πιο τραγικό. Δεν είναι τα λάθη το τραγικό. Ξέρετε, το τραγικό είναι να μην καταλαβαίνει ο γονιός τι του λέει το παιδί του και να του λέει «Εκεί μου έκανες κακό, εκεί με πονάς, με πληγώνεις, δεν με βοηθάς». Και ο γονιός να λέει, να το πετάει πίσω. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν πεθάνει οι γονείς τους και μου λένε στην ψυχοθεραπεία «Ο μεγαλύτερος καημός μου είναι, δεν είναι τα λάθη που κάνει η μάνα μου, είναι ο πατέρας». Δεν είναι ότι με κακοποίησα. Και όταν λέω, διευκρινίζω μια παρένθεση, όταν λέω κακοποίηση στην γλώσσα και την ψυχολογική, δεν είναι να πάρει κανείς το. Λεκτική. Να χτυπάει. Κακοποίηση είναι ακόμα και ένα βλέμμα απαξιωτικό. Κακοποίηση όταν γίνεται κατ' επανάληψη, δεν είναι να πει στο παιδί σου παρά τα μίσκο. Ή μπορεί να μην το πει, αλλά το παιδί να το αισθάνεται και αισθάνεται περιττό. Αισθάνεται ότι δεν με αγαπάνε. Αυτό είναι κακοποίηση. Το τραγικό λοιπόν έλεγα είναι ότι πολλοί γονείς, έλεγα ότι μου λένε πάρα πολλοί άνθρωποι, πολλές φορές το έχω σε αυτό. Το τραγικό δεν είναι ότι με κακοποίησαν, ότι δεν με φρόντισαν, ότι ήταν άσχετοι, ότι ήταν ανώριμοι, ότι σκοτώνονταν μεταξύ τους, ότι δεν ασχολήθηκαν ποτέ μαζί μου. Το τραγικό είναι ότι ποτέ δεν μου είπαν ένα συγγνώμη. Δεν κατάλαβαν ότι δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε. Αυτό είναι τραγικό. Και νομίζω πολλοί από εμάς εδώ μέσα θα πρέπει να το έχουν νιώσει αυτό. Άρα γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που είστε και για πρώτη συνάντηση θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη η συμμετοχή. Στη Σύρο η σχολή γονέων άρχισε πολύ δειλά, τώρα έχουμε φτάσει στα 50 ζευγάρια. Εγώ δεν περίμενα να έχω αυτό ο κόσμο. Γιατί οι άνθρωποι φοβούνται τώρα που πάω εκεί, τι θα πει ο γείτονας, τι θα πει ο άλλος, με ξέρει, γιατί να πάω, ξέρετε, είναι, υπάρχουν αυτά. Δεν είναι μια θρησκευτική ομιλία να πει κανείς παρακούσε να είναι κήρυγμα, ας πούμε. Είναι ειδικό. Οπότε δύσκολο να πάει κανείς σε αυτού του είδους συγκεντρώσεις.